Άμα βλέπω το Ιωσήφ, μου αρέσει να θυλώ κάρια. Βέβαια, μας έφερε καφέ, είμαστε παιδιά εκεί πέρα στο καφενείο και το ξεχνάμε τα μικρά παιδιά, τον θυμόμαστε. Μην τα γράψει. Είπα. Στον Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλέα, φουράνιε, φαράκτε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οδηγός, ενθέν και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, θα ψυχάσει μόνο. Δεν μου λύνεται η γλώσσα εύκολα σήμερα, Ιωσήφ. Γιατί? Γιατί το θέμα είναι βαρύ λόγω του βάρους των αδυναμιών μου. Λόγω του βάρους των αμαρτημάτων μου. Καλά μου λέει κάποια μέρα ότι δύσκολα, να το πω με άλλο τρόπο από ό,τι μου το είπε ένας άνθρωπος τη μέρα, δύσκολος είναι ο αγώνας που έχει να κάνει ο χριστιανός και πολλές φορές είναι και έξω από το δρόμο που ζητάει ο αγώνας. Που ζητά ο Χριστός. Καλά, εσύ έχεις βάρος. Εμείς τι να πούμε σε σένα. Όχι, αυτή τη στιγμή έτσι το αισθάνομαι. Έτσι το αισθάνομαι και έτσι το εκφράζω. Εμείς αισθανόμαστε εμείς αλλιώς όμως. Έτσι το αισθάνομαι. Όλοι έχουμε τα πεσήματα και μάλιστα ορισμένα πεσήματα είναι τόσο βαριά που ανοίγουν πληγές αβάστατες. Και λες τώρα πώς να μιλήσω. Δεν είναι έτσι, Ιωσήφ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και εγώ τώρα λοιπόν θα ανοίξω το στόμα μου γιατί λέει κάπου η γραφή δάνεισέ μου το στόμα. Στο έδωσα για να το χρησιμοποιήσεις για μένα. Κυρίως για μένα και όχι για σένα. Κάνε αυτό που κάνουν, που κάνανε οι Άγιοι και οι Άγγελοι και όλοι οι δίκαιοι που είσαι στον κόσμο. Τουλάχιστον δάνεισε το στόμα σου, δάνεισε τα χέρια σου, δάνεισε τα μάτια σου, τα αυτιά σου. Αυτό λοιπόν θα κάνω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Θα δανείσω το στόμα μου. Πάλι με πιέζει λογισμός. Μου πέρασε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή που λέει «Ηνατί σύ, γιατί εσύ εκδιηγεί, γιατί εσύ μιλάς, εκδιηγεί τα διαβήματά μου. Εσύ ο τόσο αμαρτωλός, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς για μένα, λέει ο Δαβίδ, αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν έχει το πράγμα,
ξεπηδήστε κι εσείς αυτή τη μεγάλη αδυναμία, για να μην βρεθούμε όλοι, μην βρεθείτε κι εσείς συνένοχοι σαν και εμένα, ναι. Όπως και οι Εβραίοι, όταν έβλεπαν το Θεό να είναι ντυμένος με σώμα ανθρώπινο, και ενώ βλέπανε θαύματα τεράστια, ήταν στραβή εντελώς και λέγανε, μα αυτός δεν είναι ο γιος του Μαράγκου, είναι παλιό το τέγνασμα του διαβόλου προκειμένου να αφαιρεί τα μεγάλα καλά, έστω κι αν τα εκδηγείται ο πιο ταπεινός άνθρωπος. Έστω κι αν τα εκδηγείται. Γιατί όλοι φαίνεται πιο γρήγορα από τον Χριστό. Δεν άκουσα. Στη γη, οι διάβολοι, οι σατανάδες είχαν πιο γρήγορα το... Ο Χριστός προϋπήρχε, αλλά από τη γέννησή του σαν άνθρωπος. Ναι. Πάντοτε, θα υπάρχει αυτό το πνεύμα το αντίχριστο. Είναι αντίχριστο πνεύμα. Προσπαθεί να διαβάλει, να αναβρώσει το προσφερόμενο καλό από τον αδύνατο άνθρωπο που έχει την πρόθεση να το προσφέρει. Έχει την πρόθεση να προσφέρει. Εμείς τώρα νοητικά δεύτε, λέει ένα τροπάριο, αναβόμεν. Ελάτε να ανεβούμε. Εσύ με έχει πάει, παρόλο που έχει πάει, δεν ξέρω πώς θα φέρεις το όνειμα, και τούτη τη στιγμή θα μεταφερθείς μαζί μας, μαζί με το Ευαγγέλιο που το γράφει, μαζί με τον Άγιο που διαβάζω εδώ πέρα, νοητικά στον τόπο εκείνο που ο σωτήρας του κόσμου, για τη σωτηρία του κόσμου σταυρώθηκε. Για τη σωτηρία του κόσμου σταυρώθηκε. Πάντως θα πω προκαταβολικά ότι ο Χριστός είναι το χωνευτήρι των αμαρτιών όλων των ανθρώπων του κόσμου που θέλουν να σωθούν. Που θέλουν να σωθούν. Και κατά την φράση του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, όλα τα αμαρτήματα όλων των γενναίων, από Αδάμ μέχρι στην τελεία των αιώνων, είναι μία σπίθα που τη ρίγεις μέσα σε ένα ωκεανό. Δεν αντέχει πριν πέσει στον ωκεανό, έχει ήδη σβήσει. Αυτά είναι τα αμαρτήματα μπροστά στον ωκεανό της αγάπης του Χριστού. Σίγουρα δεν πρέπει να μας κάνει αδρανείς η τόσο μεγάλη αγάπη και η συγγνώμη του Κυρίου που δίνει στα αμαρτήματα. Πρέπει να μας ενεργοποιεί και να μας λέει, μη γινόστε ράθυμοι και τεμπέλιδες, επειδή ήρθε για να σας σώσει από μεγάλη αγάπη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ας το πω μεταφρασμένα, εσύ λέει που γνωρίζεις τη μεγάλη προσφορά του Κυρίου, βασίζεστε στη μεγάλη φιλανθρωπία που είναι ο Κύριος και λες, θα σωθώ αφού με αγαπάει πολύ, και δεν ενεργείς έστω και για λίγο κάποιο καλό. Όλοι μαζί λοιπόν, έστω και με το μυαλό, ας, εμείς που δεν έχουμε πάει, είπαμε, στο Ιεροσόλυμα, ας βαδίσουμε
μαζί με τον Κύριο από το σπίτι που προσφέρθηκε ο μυστικός δείπνος μέχρι το όρος, το κήπο της Γεθσημανή, μέχρι το κήπο της Γεθσημανή. Εκεί που μαζί του είχε και την τριάδα Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, για να συμμετάσχουν μαζί στο μεγάλο έργο της προσευχής. Στο μεγάλο έργο της προσευχής. Να σημειώσουμε ζωντανά στο μυαλό μας ότι ποτέ δεν έπαυσε ο Κύριος επάνω στη γη ως άνθρωπος. Ποτέ, ούτε δευτερόλεπτο. Δεν έπαυσε ποτέ να συνομιλεί με τον Πατέρα του και Θεό. Και εδώ σε αυτό το έργο κάλεσε και τους τρεις μαζί του. Για να συμπροσευχηθούν για προκειμένου για εκείνα που έμελε να δουν με τα μάτια τους αυτοί και να ζήσει ο Κύριος ο ίδιος. Ήτανε δοσμένη από τον Κύριο η εντολή αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εις πειρασμόν εισέρχεται. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εις πειρασμόν εισέρχεται. Απομακρύνεται από τον τόπο που άφησε τους τρεις ως ηλίθου βολήν. Τόση απόσταση όσοι χρειάζεται να πετάξει με το χέρι μια πέτρα ένας άνθρωπος, ως ηλίθου βολήν. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Και γονάτισε ο Κύριος επί το έργο της προσευχής. Εκεί στον κήπο δεν θα πούμε τι προσευχήθη ο Κύριος, δεν είναι δυνατόν. Ούτε και μαθητέ μπόρεσαν να συγκεντρώσουν. Τι προσευχή έκανε ο Κύριος εκεί. Πώς μίλησε με τον Πατέρα του. Σε ποια κατάσταση κυριολεκτικά ψυχική σαν άνθρωπος βρέθηκε. Αυτά είναι και στον μεγαλύτερο Άγιο αδιανόητα. Αδιανόητα. Όσο άπειρος είναι ο Θεός, τόσο άπειρη είναι και η περίπτωση της προσευχής του Κυρίου. Πάντως, μας διασώζουν οι Ευαγγελιστές 2-3 λέξεις ή 5 το πολύ. Εκεί που είχε γονατίσει και προσευχότανε, γενόμενος εν αγωνία, περισσότερον προσήφιετο. Λέει, επειδή όλο και περισσότερο όσο κυλούσε η ώρα η αγωνία του πολυβασιαζόταν του Κυρίου, σαν άνθρωπο μιλάω, τόση και πιο πολύ και πιο έντονη περισσότερον προσήφιετο. Πιο έντονη. Τόσο δυνάμωνε η αγωνία, τόσο δυνάμωνε εσωτερικά και ο πόνος της ψυχής του Κυρίου, απερίγραπτα αυτά, αλλά βάδιζε ταυτόχρονα
αυτή η ισόβια που τον διέκρινε προσευχή. Μες στην αγωνία του, σίγουρος για την αδυναμία την ανθρώπινη, η Βεζιανάκη, συντάγαμε προχθές, και για σένα έχω στο νου προηγούμενο, σαν κατάλαβες που έλεγα. Λοιπόν, η μαθητέ που τους κάλεσε για να τον συνδράμουν στο έργο της προσευχής, μεγαλύτερο πράγμα αυτό να το σκεφτούμε, τους κάλεσε για να γίνουν σύντροφοι στην προσευχή. Και αυτοί ήσαν, λέει, βεβαρημένοι, βεβαρημένοι, ύπνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το βεβαρημένοι με τα μάτια ήταν μολύβι. Και όχι, δεν προσευχόντουσαν, αλλά είχαν κλείσει για τα καλά. Ο ένας αγωνίζεται για να σώσει τον κόσμο, οι άλλοι σύντροφοι κοιμόντουσαν. Ναι, εδώ πρέπει να σταθούμε, εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί το σκηνικό αυτό είναι εικόνα μιας πατωτινής κατάστασης, μιας πατωτινής που ισχύει για όλες τις γενναίες. Και γιατί το λέω ισχύει? Έχει πάυσει ο Κύριος από αυτή την αγωνία που έζησε στη Γεθσημανή? Μη το φανταστούμε ποτέ. Πάντοτε ο Κύριος έχει αυτό το πόνο που είχε στην Γεθσημανή. Και πάντοτε βλέπει να υπάρχουν αυτοί οι ράθυμοι, οι τεμπέλιδες που τους πιάνει ο ύπνος την ώρα που υπάρχει ανάγκη. Που τους πιάνει ο ύπνος την ώρα που υπάρχει ανάγκη. Το ανάγκη ας το τοποθετήσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση της ζωής μας που υπάρχει ανάγκη. Την ώρα της ανάγκης είμαστε σε άλλο δρόμο. Σε ευχαριστώ πολύ, καλά μου τα πες και μου τα φρύγωθες ωραία στο μυαλό. Σε άλλο δρόμο βρισκόμαστε. Ο Κύριος αγωνίζεται, ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα του, και αυτοί που καλούνται να είναι συνοδοιπόροι, όχι μόνο συνοδοιπόροι, αλλά είναι ακίνητοι σε έργο, το μεγαλύτερο έργο που έχει δώσει ο ουρανός στη γη, στην προσευχή. Γνωστή είναι η περίπτωση ότι τους ξυπνάει. Τι κάνετε εδώ? Σε λίγο θα συμβεί το γεγονός που εσείς δεν το περιμένετε. Η προδοσία του Ιούδα. Σε λίγο. Αυτό έγινε τρεις φορές. Τρεις φορές του ξύπνησε, τρεις φορές γονάτισε και προσευχήθηκε στον Πατέρα του. Και σε αυτή τη μεγάλη αγωνία της προσευχής, που σίγουρα τον στήριξε ο Πατέρας του, σίγουρα τον στήριξε ο Πατέρας του. Αλλά ας προσέξουμε να δούμε ότι το ανθρώπινο σώμα που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη θεότητα, που καλείται να πεινάσει, να πονέσει, να κλάψει, γιατί και ο Κύριος πέρασε από εκείνο, από εκείνη την περίπτωση, την περίπτωση. Πριν από την προσευχή αυτή, στο Λάζαρο έκλαψε σαν άνθρωπος και πείνασε και δίψασε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα ζει ο Κύριος μια κατάσταση φρίκης. Παθαίνει ήλιγκο, όχι εμείς γιατί δεν το χαμπαρίζουμε, δεν το χαμπαρίζουμε, που πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή και προσκυνάμε και επιδερμικά βλέπουμε τον Σταυρωμένο έτσι
εξωτερικά και λέμε Χριστέ μου τι έπαθες και λοιπά. Ένας Παΐσιος καταλαβαίνει ένα μέρος από εκείνα. Γιατί έκανε εργασία πνευματική και σωματική ο Παΐσιος και πόναγε. Πονάω λέει και την καρδιά μου δίνω, κάνω κομμάτια για τους αδελφούς μου. Αυτοί καταλαβαίνουν. Αφού λέμε καλά και σώνει μαθητές δεν καταλαβαίναν. Δίπλα στον Κύριο και δεν καταλαβαίναν. Στον τόπο εκείνο ο Κύριος, στον τόπο εκείνο. Που προσευχότανε από το σώμα του ένιωσε να κατεβαίνει υδρότας. Όχι, το ξέρουμε αυτό. Και όχι απλώς υδρότας, αλλά λέει ήταν πυγμένος, πυχτός. Σαν να ήταν κομμάτια αίμα. Ο συνθρόμβη αίματος. Εγώ ξεκίνησα και είπα αδυνατό να περιγράψω αυτά που θα ακούσετε ή αυτά που θα ακούσετε έστω και από ανάγνωση ή και δια του στόματος. Γιατί άραγε την ώρα της προσευχής που σηκώνει ο άνθρωπος τα χέρια ψηλά στον ουρανό για να πάρει απάντηση παρηγοριάς. Λες, σε παρακαλώ Κύριε και σίγουρα φεύγεις από την προσευχή σου εσύ ο άνθρωπος βοηθημένος από το Θεό. Φεύγεις πάνω στην αγωνία σου και στον πόνο σου βοηθημένος από το Θεό. Ο Κύριος όμως δεν αισθάνθηκε κάτι τέτοιο. Αντίθετα ένιωσε, λένε οι πατέρες, την απουσία κάθε παρηγοριάς, ακόμα και του ουρανίου πατέρα. Την απουσία κάθε παρηγοριάς, ακόμα και του ουρανίου πατέρα. Αυτό το αγωνία που λέει ένας ή δύο, δεν ξέρω πώς είναι η Ευαγγελική που το λένε, ότι έφτασε σε στιγμή αγωνίας. Είναι περίγραπτο. Αν δώσουμε διαστάσεις σε αυτό το γενόμενος εν αγωνία, μια στιγμή της αγωνίας του Χριστού, θα βάλουμε ένα ίσον δίπλα μια απενετοσύνη από αιώνες. Δεν καλύπτουν οι αιώνες που έχει δώσει ο Κύριος ως όρια τους αιώνες της υπάρξεως του σύμπαντος. Αν τη βάλουμε αυτή την αγωνία του Κυρίου που ήταν τόση λίγη χρονικά, σαν βίωμα ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του χρόνου. Ξεπερνάει και τα όρια του χρόνου. Είμαστε πολύ εύκολοι, εγώ απλώς περιγράφω, δίνω τη διάσταση, αλλά τούτο δεν συμμερίζεται. Δεν είναι δυνατό ποτέ. Ούτε στο, δεν ξέρω πόσο δις και τρεις εκατομμύρια στο, δεν είναι δυνατό. Ξεφεύγει τον ανθρώπινο νου πώς είναι η έκταση σε χρονική διάρκεια αυτής της στιγμής που έζησε ο Κύριος. Μέσα στον πόνο. Μέσα στον πόνο και στην οδύνη, ώστε να κατέβει, λέει, θα το πούμε το γιατί, ένιωσε λέει μία δύναμη να το σφόγει το αίμα του Κυρίου προς τα μέσα και άλλη μία δύναμη προς τα έξω και έβγαλε από όλους τους πόρους το αίμα και έπεφτε, λέει ο Άγιος Νικόδημος το λέει αυτό, έπεφτε σαν κομμάτια από αίμα, ο συθρόμβη αίματος. Σίγουρα
σίγουρα. Αυτό το αίμα, αυτό το αίμα που έσταξε εκεί πέρα και μάτωσε τη γη, τη μάτωσε τη γη, ήταν αποτέλεσμα μιας πραγματικής εκτίμησης, προσέξτε το αυτό, μιας πραγματικής εκτίμησης που έκανε ο Χριστός για το πόση αξία έχει η ζωή του. Πόση αξία έχει η ζωή του, ως ανθρώπου μιλάω, ως ανθρώπου. Δεν υπάρχει ανταπόκριση σε τιμή αξίας που μπορεί να αγοραστεί η ζωή του Κυρίου. Εδώ ένα τροπάριο μας λέει τη Μεγάλη Τρίτη πρέπει να είναι, όχι Μεγάλη Πέμπτη, ο Ιούδας πούλησε τον ατίμητο. Πούλησε τον ατίμητο. Δεν πιάνεται η τιμή. Ό,τι και να δώσεις και το σύμπαν να, που έφτιαξε ο ίδιος να μπορούσε να το μεταποιήσεις και να το κάνεις σε αξία, δεν μπορείς σε αξία να φτάσεις τη ζωή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όμως, που και ο ίδιος γνώριζε την αξία που είχε η ζωή του, ένιωσε ότι εκείνη τη στιγμή μια μόνη στιγμή ζωής του Κυρίου, προσέξτε το, μια μόνη στιγμή τη ζωής, πόσο είσαι, 33 χρόνια, μια μόνη στιγμή της ζωής ή το τιμιωτέρα από τη ζωή όλων των κτισμάτων. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Τι υπάρχει στη δημιουργία, δεν λέει για ολόκληρη τη ζωή, αλλά για ένα τικ από τη ζωή του Κυρίου, ήταν τιμιότερο, ακριβότερο, αξιότερο από τη ζωή όλων των κτισμάτων. Είναι σαν εκείνο που είπα προηγουμένως. Μία στιγμούλα από τη ζωή του Κυρίου δεν περιορίζεται ούτε τοπικά ούτε χρονικά σε ποιότητα, σε αξία, σε μέγεθος. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Αυτό το κατανοούσε ο Κύριος. Το γνώριζε. Και τι γίνεται από εκεί και πέρα, λέει εδώ πέρα, τα κτίσματα όλα εκείνα, λέει, ήταν πιο άξια η ζωή του. Από το άλλο μέρος έβλεπε καθαρά και ζωντανά μπροστά στα μάτια του ο Κύριος όλα τα βάσανα, όλα τα βρυσίδια, όλα τα όργανα, όργανα ως σταυρό, φραγγέλια, αγκάθια κτλ. Όλα τα όργανα και τους ανθρώπους που τον πειράζανε, όργανα είναι και αυτά, του θλιβερού πάθους του. Τα βλέπε όλα μπροστά του, στο κήπο της Γεθσημανή. Όχι μόνο τα βλέπε. Αυτά που τα περνούσε. Ναι, όχι μόνο τα έβλεπε, αλλά και τα ζούσε. Είναι πάθος πρώτου πάθους. Πάθος πρώτου πάθους. Μάστιγας λέγω, ακάθια, καρφιά, χολή, σταυρό και συντομία, όλο εκείνο το άπειρο πέλαγος των παθών, όπου έμελε να τον περικυκλώσει ανάμεσα σε ολίγο καιρό, μετά τη σύλληψη από τους Ιουδαίους. Αυτά λοιπόν τα έζησε τα πάθη πριν από τα πάθη. Και όχι μόνο αυτό, ας το πω εγώ με λόγια δικά μου για να μην μακρύνω,
ενώ ζούσε αυτή την κατάσταση ακριβώς της φρίκης, από την άλλη πρόβαλε μία άλλη φρίκη. Σταυρώνομαι και περνάω όλα εκείνα, όλα εκείνα, τα φρικτά πάθη όπως λέμε, αλλά παράλληλα βλέπω τη φρίκη εκείνη της αχαριστίας των γελαιών που είναι τώρα μπροστά και που έρχονται μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Τι ανταπόκριση, τι απάντηση θα δώσει ο άνθρωπος σε αυτή του τη θυσία τη μεγάλη. Έβλεπε, θα έβλεπε ένα πελώριο, δεν σε θέλουμε. Φύγε από κοντά μας, δεν μας χρειάζεσαι. Και ενώ έβλεπε αυτή την θεοάργηση, τη θεοάργηση, δυνάμωνε λένε οι πατέρες περισσότερο η φρίκη του πόνου και της αυρώσεως. Δυνάμωνε περισσότερο. Γι' αυτό σαν άνθρωπος προς στιγμή παρελθέτω απ' μου του ποτήριον τούτο. Επαναλαμβάνω, και το περιεχόμενο των βασάνων που θα περνούσε, καθαρά καθαρά τα βάσανα, και τα βάσανα που του προκαλούσε η αχαριστία, νομίζω ότι κάποιον τον ευεργετούμε και μας φέρεται αχάριστα, δεν έχουμε εκεί πίκρα. Αυτό είναι το θέμα όλο. Λοιπόν, αυτό το δημιουργήσε περισσότερο οδύνη. Περισσότερη οδύνη, περισσότερο πόνο. Και γινόταν, λέει, ένα εμπαεύγαστο αίμα, εμπαεύγαστο αίμα. Συμπίεση. Και ξέσπασε και πέταξε στα έξω σαν κομμάτια, κομμάτια αίμα. Σαν κομμάτια, κομμάτια αίμα. Να διαβάσω λίγο ένα κομματάκι που σημειώσε εδώ με γραμμούλες. Λοιπόν, η φρίκη και η τρομάρα τόσο κακών όπου έμενε να πάθει με το να έσπρωξε όλο το αίμα στην καρδιά του Ιησού ήβρε εκεί στην καρδιά στο αίμα σαν ένα στερεότατο καστρότυχο. Βρήκε ένα τείχος το αίμα στην καρδιά του Κυρίου, λέει. Και αυτό ποιο ήτανε? Την αγάπη του προς τον Πατέρα και προς εμάς. Την αγάπη του προς τον Πατέρα και προς εμάς. Από την οποία αγάπη, με το να σπρώχθει το αίμα, η αγάπη λοιπόν αυτή που είχε στην καρδιά, σπρώχει το αίμα προς τα πίσω, λέει πάλι. Βγήκε από τις βλέβες του και από όλους τους σπόρους εκείνου του αγιότατου σώματος και έτρεξε έως τη γη εν είδη υδρότος και έπεσε στη γη σαν πηχτό, πηχτό αίμα. Να δούμε εδώ το πνεύμα του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου που τα γράφει, πώς στέκει απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Ω παράδοξον άκουσμα, ο Ιησούς η αυτοχαρά λυπείται και κανείς δεν βρίσκεται να τον παρηγορήσει. Ο Ιησούς η αυτοανάπαυσης υδρώνει, αγωνιά, τρομάζει, φοβείται, πονεί και κανείς δεν βρίσκεται να τον συμπονέσει. Δια τούτο είχε δίκαιο να φωνάζει ο Δαβίδ, εξ ονόματος του Ιησού Χριστού, 1080 χρόνια πριν, φώναζε
και υπέμεινα συλληπούμενον εγώ στη ζωή μου. Αυτό έκανε ο Κύριος. Έκανε υπομονή με το να λυπάται εκείνον που λυπάται. Και υπέμεινα συλληπούμενον και παρακαλούντας και ούχ εύρων, λέει, συλληπούμενο εκείνο που λυπόταν, το λυπόμουνα ο Κύριος και δεν βρέθηκε να με λυπηθεί κανείς και ούχ υπήρξε και παρηγορούσα και ούχ εύρων και δεν βρήκα παρηγοριά. Αυτά τα λέει η Αγία Γραφή, Ψαλμός 68, στίχος 25. Προφητεία 1080 χρόνια πριν τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Κατάσταση λοιπόν απερίγραπτη, σε φρίκη έζησε ο Κύριος μας στη Γεθσημανή, στον τόπο εκείνο που πήγε για να προσευχηθεί. Τόπος προσευχής, η Γεθσημανή, για τον Κύριο. Τόπος ύπνου για τους μαθητάς του Κυρίου. Εικόνα που πρέπει να υπάρχει στο μυαλό του πιστού όταν προσεύχεται, γιατί δυστυχώς αυτό τον τόπο που προσευχόμαστε και αυτή το χρόνο που διαθέτουμε στην προσευχή το μεταβάλλουμε και εμείς σε τόπο ύπνου πολλές φορές. Σε τόπο ύπνου πολλές φορές. Ενώ για κάποια άλλα γεγονότα είμαστε γεμάτη, θα λέγα, αγρυπνία. Ζωντάνια. Ζωντάνια, όπως το είπες. Ζωντάνια, όπως το είπες. Ναι. Μας κάνει τώρα ερώτημα ο Άγιος Νικόδημος και λέγει, τι λέγεις τώρα, το λέει σε μένα και στον καθένα μας. Εσύ, αμαρτωλέ, σε τούτο το θλιβερό θέαμα του Ιησού, τι έχεις να απαντήσεις βλέποντας έναν Ιησού σε αυτήν την κατάσταση? Στοχάζεσαι άραγε ότι η αγάπη δική σου εβίασε τον Ιησού? Δεν λέει η δική σου εννοεί η αγάπη που είχε στο πρόσωπό σου ο Χριστός, τον έσπρωξε, τον εβίασε. Όχι μόνο να υπομείνει εκείνα τα βάσανα πραγματικά όπου του ετοίμαζαν οι εχθροί του, αλλά και να θέλει και αυτός με την πρόβλεψη τιού των βασάνων να βασανίσει πρωτύτερα τον εαυτό του. Το προσέχουμε για το πράγμα. Δεν είπε με λέει μόνο εκείνα που πέρασε όταν το συνέλαβαν και μετά, αλλά εδώ στη Γεθσημανή είπε με και εκείνα τα βάσανα που ο ίδιος γνώρισε να περάσει. Τα έφερε σαν σε οθόνη μπροστά του, τα έζησε πραγματικά τα γεγονότα εκείνα και για δεύτερη φορά τη ημέρα του πάθους. Τα ίδια ακριβώς γεγονότα. Τι έχεις να πεις τώρα, τι θα απαντήσεις για εκείνη την προσφορά του Κυρίου για σένα που έκανε, για μένα και τον άλλον? Στοχάζεσαι πως αυτός που έμελε να ελαφρύνει τα βάσανα των μαρτύρων μετά, όταν είπες στους μαθητές του πορευθέντες μαθητεύσατε, πάντα τα έδγη και τους συνελάμβανα και τους οδηγούσα στα δικαστήρια και σε βασανιστήρια. Στα βασανιστήρια τους ήταν δίπλα ο παρηγορητής και σήκωναν το μαρτύριο και ελάφρυνε το βάσανο και τσέκανε καλά από πληγές θανάσιμες και σήκωναν με χαρά το Χριστό ζυγό του Κυρίου.
το Χριστό ζυγό του κύριου, τα χαρά το σύμπονα λέει. Σε αυτούς ήταν παρηγοριά. Εδώ καμία απολύτως παρηγοριά ούτε και από τον πατέρα του. Ούτε για τον πατέρα του. Παρακολουθήστε τη Μεγάλη Εβδομάδα που η Εκκλησία μας τα περιγράφει και με τροπάρια ωραία ωραία εκείνες πραγματικότητες που βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Λέει θάμβος ειν κατηδίν. Λέει ένα τροπάριο ειν. Λέει σε πιάνει θάμβος. Τα χάνεις. Τυφλώνεσαι να βλέπεις τον γης και ουρανού ποιητή. Να βλέπεις τον ποιητή του ουρανού και της γης σε αυτή την κατάσταση. Καμιά λοιπόν παρηγοριά. Στοχάζεσαι πως ο Ιησούς και πρώτου ακόμη να έρθει ο καιρός θέλει και πίνει με το φόβο και με την αγωνία αυτή το πικρό ποτήρι του πάθους του χωρίς να το γλυκάνει τελείως ούτε καν με μια σαραγματιά χαράς. Καθόλου, καμιά γλύκα το ποτήρι δεν είχε λέει. Ήταν εντελώς πικρό, δηλητήριο. Δεν μας κάνει εντύπωση. Διψώ και πάει και του δίνει ξύδι. Αυτά. Μαρτυρούν αυτή την πραγματικότητα. Πάει και του δίνει ξύδι. Και όλα αυτά για να θεραπεύσει τα πάθη της φύσε ως σου. Λέει σε μένα, λέει σε εσάς. Να θεραπεύσει τα πάθη της φύσε ως μας. Και για να εξελίψει τελείως από σένα τους κόπους, τους υδρώτες, τις λύπες, τον φόβο και την αγωνία του θανάτου. Και όλα αυτά λέγεται για να σου αφαιρέσει όλα όσα έχουν σχέση με το θάνατο. Γιατί θα ακούσουμε τις Αναστάσεως. Πού σου θάνατε το κέντρον και εδώ λέει κέντρο σημαίνει κεντρί, το κεντρίο όπως έχει η σφίγγα. Πού είναι θάνατε η δύναμή σου που κεντάς και κάνεις και πάσχουν οι άνθρωποι, σταφέρεσαι ο Κύριος λέει με το δικό του θάνατο. Και ο Άδης λέει συνέχεια επικράνθη. Έχασε αυτή την πραγματικότητα να επικραίνει τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος με το κεντρί, με τη δική του δύναμη, του αφαίρεσε το κεντρί του θανάτου. Γεθσημανή. Πριν λέει να φτάσει στη Γεθσημανή ο Κύριος, υπήρχε λέει ένας χήμαρος. Πώς λέει, πώς λέγεται βασιλιά αυτός ο χήμαρος που πήγες. Χήμαρος των κέντρων λέει. Των κέντρων. Κέντρων. Ναι. Και εκεί κοντά υπήρχε και ένα λιοτρίβι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα. Όχι. Δεν υπάρχει. Που βέβαια τότε με πέτρες μεγάλες λιώνανε τις ελιές για να κάνουν το λαδάκι. Ακριβώς. Και σήμερα. Και σήμερα. Αλλά αυτό έχει μία άλλη πραγματική εξήγηση. Ότι και εμείς εδώ που έχουμε έρθει και βρισκόμαστε, έρχεται ώρα. Σε άλλους έχει έρθει η ώρα, σε άλλους έρχεται η ώρα να περάσει από κάποιο καμίνι δοκιμασίας. Κάποιο καμίνι δοκιμασίας. Μπορεί και να μην περάσεις, αλλά αυτό είναι σπάνιο λίγο. Σπάνιο λίγο. Γιατί μόλις γεννιόμαστε δείχνουμε αμέσως με το κλάμα σαν μωρά που γεννηθήκαμε, τι μας περιμένει. Και πολύ σοφά υπόθηκε ότι είναι εδώ παιδιάδα κλαθμόνος που κλαίνε οι άνθρωποι. Όπως λοιπόν εκεί υπήρχε το λετρίο που μας είπατε σε Έλληνα της λες, έτσι και εδώ για να βγει το λαδάκι
το Άγιο Λάδι που ζητάει ο ουρανός για να είναι ψυχή αναμένη ψηλά, πρέπει να περάσει από κάποιες δοκιμασίες. Βλέπετε οι Άγιοι τι κάνανε. Βλέπουμε, βλέπετε. Όλοι μέσα δοκιμασία ήσαν. Για να παράγουν σαν τις μιλόπετρες μέσα από τη δοκιμασία το λαδάκι το ωραίο. Το λαδάκι το ωραίο. Ο Κύριος βέβαια δεν έδωσε λάδι, έδωσε αίμα πηχτό από τον ιδρώτα. Άλλη δουλειά αυτή. Άλλη δουλειά αυτή. Έχει εδώ ο Άγιος πολλά, αλλά εμείς θα παρακάψουμε, θα προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Λέγει εδώ λοιπόν ένας προφήτης της Εκκλησίας μας, ο Ζαχαρίας, ότι ιδού τάλαντον μολύβου εξαιρώμενον και ιδού γινή μία εκάθετο εν μέσω του μέτρου και είπεν αυτή έστειν ανομία. Τι έκλεινε τα μάτια των μαθητών, τι έκλεινε τα μάτια των μαθητών. Μιλάμε προ του πάθους του Κυρίου, όχι μετά την Πεντηκοστή. Πρώτου πάθους γίνανε λαγοί και κρυφτήκανε όλοι και τον αρνείται τρεις φορές ο Πέτρος. Για ποιο λόγο? Να τη λέει ο προφήτης Ζαχαρίας ότι έχουμε κρεμασμένο όλοι μας ένα βαρύδι, βαρύδι ασήκωτο, τάλαντον μολύβου. Το παριστάνει με τάλαντον, είναι μέτρο που μετράνε σε βάρος, έτσι, σε βάρος στην αρχαία εποχή. Λοιπόν, ένα βαρύδι λέει, που βαραίνει σαν ένα τάλαντο που δεν σηκώνεται με τίποτα, το είδε ο προφήτης Ζαχαρίας λέει. Και όταν ρώτησε τι είναι αυτό το τάλαντο που έχουμε κρεμασμένο και δεν το σηκώνουμε με τίποτα, απάντησε η ανομία. Είναι δηλαδή η αμαρτία που κάνουμε. Είναι βαριά και ασήκωτη. Βαριά και ασήκωτη. Τώρα εμείς είπαμε, τα έχουμε συζητήσει, όμως πρέπει να έχουμε και μια γνώση πώς τοποθετούνται οι πατέρες στο θέμα και οι προφήτες στο θέμα της αμαρτίας. Γιατί είναι βαριά και ασήκωτη η αμαρτία. Αυτό το βαρύ και ασήκωτο για μας το σήκωσε ο Κύριος μας. Το βαρύ και ασήκωτο το σήκωσε ο Κύριος μας. Και δεν προλαβαίνω να διαβάσω από εδώ. Το φρικτό είναι, όπως το περιγράφει ο Νικόδημος, ότι το σώμα του Κυρίου στα συστατικά που είχε δεν είχε κανένα ανθρώπινο σώμα τόση λεπτότητα, τόση λεπτότητα, τόση απαλότητα, γιατί ήταν αγνό, αγνό σώμα, που κανένα ανθρώπινο σώμα δεν μπορούσε, ούτε όλα τα ανθρώπινα σώματα, τα αγνά που έχει γίνει να δώσει, δεν φτιάχνουν το σώμα του αγνού του Κυρίου. Λοιπόν, αυτό που το σώμα που δεν το φτάνει κανένα ανθρώπινο σώμα, σήκωσε αυτό που είσαι υποχρεωμένο να σηκώσει ανθρώπινα σώματα που όντως άξιζε να σηκώσουν. Όντως άξιζε να σήκωσε το βαρύδι το μεγάλο το ασήκωτο που λέγεται αμαρτία. Και αυτό είπαμε προηγουμένως ότι δεν πρέπει ποτέ να μας απελπίζει να μας απελπίζουν οι αδυναμίες που έχουμε. Άλλωστε το είπε ο Κύριος, το είπε ο Κύριος. Είχε γνώση όταν είπε εκείνο που είπε
που του είπα Πέτρος, Κύριε, μου έφταξε ο Θανάσης. Να το συγχωρέσω. Πόσες φορές γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Όσες φορές και αν σου κάνει κάποιο κακό, να το συγχωρέσεις. Αν σε έναν άνθρωπο ο Κύριος δίνει αυτή τη συμβουλή, αυτός που είναι η αυτοσυγνώμη, που είναι η αυτοσυγνώμη, δηλαδή κάνεις έτσι, χτυπάς εμάνατο και λες, βλέπεις ότι σου λέει, συγγνώμη ο ίδιος, Πάτερ, άφες αυτής. Είναι η αυτοσυγνώμη, τελείωσε. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και πρέπει να ξεχνάμε λόγω αυτής της αυτοσυγνώμης ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας. Αυτά σήμερα έχουμε να πούμε για το Κύριος στο κήπο της Γεσημανή. Και ας μην ξεχνάμε εκείνη την πραγματικότητα του βαρύ ύπνου των μαθητών και της μεγάλης αγωνίας και ευρυπνίας του Κυρίου στην ώρα της προσευχής. Και ας μην ξεχνάμε ότι όσο αδύνατη και αν είναι η προσευχή μας, φτάνει στα αυτιά του Κυρίου. Εδώ ο Μωυσής λέγει η Γραφή, δεν μιλούσε καν στον Κύριο και ο Κύριος του έλεγε, μου μίλησες, εδώ είμαι. Λάλλει και ο Κύριος ακούει. Φώναξε και ο Κύριος ακούει. Είναι αδύνατο να του φωνάξουμε στην ώρα της προσευχής και πάντως στην ώρα της αγωνίας μας και να μην ανταποκριθεί. Οτιδήποτε άλλο περάσει από το μυαλό μας είναι επί του πονηρού. Ας είμαστε εμπιθυσμένοι μέσα στην αμαρτία, ας περνάνε χίλιοι δυο λογισμοί που περνάνε οπωσδήποτε, δεν πρέπει καν να παραχωρούμε έδαφος και να λέμε ότι είμαστε πέρα για πέρα σκάφη, από εδώ και πέρα σταματάω τον αγώνα. Αυτό τον αγώνα το τίποτα. Αυτό δεν είναι ο Κύριος. Έρχεται το λόγο, για λίγο πέστε ό,τι εσείς. Θα συνεχίσουμε πάλι επί των παθών του Κυρίου. Εάν δεν έχετε, να κλείσουμε. Έστω και στα 50 περίπου λεπτά. Θα τη Δευτέρα πάλι το ίδιο και μετά δεν έχουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άνθρωπο ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά αφήρισε ημάς από το πλημμύριο. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας να καλή φώτιση να έχουμε, ότι ακούμε να μένει στην αποθήκη μέσα της ψυχής μας. Τα. Μας. Έχουμε αμαρτάνει. Προηγουμένως, σίγουρα. Σίγουρα, πέρα για πονέα, σωστό. Και όχι σε τόσο. Σε άλλα φταίμε και αλλού τι τρώμε. Και όχι τόσο σε μεγάλο βαθμό. Όσο... Ναι, όσο τρώμε, ναι. Σωστό. Και έτσι είναι. Και έτσι. Πολύ καλά, πάρα πολύ. Ο κυρίας μας. Μας συγχωρεί, δεν μας τιμωρεί. Όχι, ναι. Μας ευλογεί. Ναι, πάντως. Αυτά, η Βασίλεια Ελλάδος.